Πράξη έκανε σήμερα την πρόθεσή του να κατεβεί σε απεργία πείνας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπολών Ελλάδος, κ. Κώστας Κόγιας, ο οποίος έστησε το αντισκηνό του έξω από το πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών στη Λάρισα, κ. Φίλιππου Σαχινίδη, και αναρτώντας πανό και μαύρες σημαίες με τα αιτήματα του κλάδου του, διεκδικεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κάμερα της TRT, το δικαίωμα της εργασίας, που δεν μπορεί να του το στερεί στο κράτος με την υψηλή φορολόγηση που του επιβάλλει στα τσιγάρα και τα άλλα είδη καπνού που εμπορεύονται. Ο κ. Κόγιας υποστήριξε πως σε ολόκληρη τη Θεσσαλία σήμερα 150 επιχειρήσεις έχουν κλείσει και μέχρι τέλους του έτους το 50% των συναδέλφων του θα έχει βάλει λουκέτο. Ότι πλέον δεν μιλάμε για ποσοστά κέρδους, δεν μιλάμε για μεροκάματα, τώρα μιλάμε το αν θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις λειτουργικές μας υποχρεώσεις. Πλέον τα ποσοστά φτάσανε σε τέτοιο χαμηλό ρυθμό που δεν επιτρέπουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Στο πλευρό του Προέδρου της Ομοσπονδίας βρίσκονται και συμμετέχουν άλλοι 5 συναδελφοί του από τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα, αγωνιζόμενοι για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν, τα περίπτερα σε μια λειτουργία 20 ωρών, ο τζίρος που κάνουν 800 με 900 ευρώ, του τεστ είναι μέσα και οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας, δεν αφορά την κυβέρνηση αυτό, δεν μπορεί να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται. Πώς να επιβιώσουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να δώσουν λύση. Αν θέλουν να πάρουν χρήματα, θα πρέπει να μας αφήσουν να είμαστε ανοιχτοί. Θα πρέπει να μας συντηρήσουν, να μπορέσουμε να είμαστε ανοιχτοί, να πουλάμε τα προϊόντα, τα καπνικά. Με τον τρόπο που λειτουργούν, δεν μπορούμε να πουλήσουμε προϊόντα. Αναγκαστικά θα κλείσουμε. Σιγά σιγά αρχίζουμε και κλείνουμε.